Πάμε λοιπόν να καλησπέρισουμε στην παρέα μας και τον Πάρη Τσελεπίδη. Πάρη, τι γίνεται, καλησπέρα. Κώστα, πολύ καλησπέρα σου, πώς είσαι? Πάρη, τι γίνεται, ρε φίλε? Είναι πολύ χαρούμενο που σου ακούω. Με κάποιες ώρες καθυστέρηση. Είναι μια πραγματικότητα αυτή. Ναι, ναι. Αφού δεν μπορέσαμε να τα πούμε χτες. Πόρε, Πάρη. Τι γίνεται στην πρωτεύουσα? Τι εξελίξει στο ελληνικό μπάσκετ? Οχ, διδαλή, δηλαδή. Οπ, πολύ καλό. Πώς έπεισε αυτό το προηγούμενο? Διδαλή. Διδαλή, διδαλή. Τέλος των πάντων, υπάρχει ενδεχόμενο. Γιατί παρακολουθώ και τα βιντεάκια σου μεταξύ άλλων. Ναι, εννοείται. Να παρακολουθήσω χθε την εκπομπή λόγω του ότι είχαμε τα μεσονύχτια μετάδοση για την κοσμοθετική στις 3.30. Ποιος κέρδισε? Έτσι. Καταρχήν κέρδισε η Independiente del Valle. Ο Μαδάρα. Γιατί ακυρώθηκε 100% από το Εκουαδόρ. Γιατί ακυρώθηκε ένα γκολ τη Τατσίδα στο 80 κάτι. Ήταν offside. Οπότε έμεινε 1-1. Απίστευτη ευκαιρία. Ναι. Κάτι μου είπανε πριν από λίγο εδώ που κινιόμουν στην Αθήνα. Έτσι. Και επειδή παρακολουθώ και τα βιντεάκια σου, δεν επιβεβαιώνω, όχι. Όχι, όχι, πρέπει όχι. Να κάνω την ερώτηση. Όχι, σου λέω. Όχι. Όχι. Άρα δεν παίζει στην Basket League. Πώς θα παίξει την Basket League ο Ηρακλής, με τι? Όχι. Παίζει ή δεν παίζει τελικά στην Basket? Όχι. Άρα να μην συνεχίσω την ερώτηση. Όχι, όχι. Να το αφήσω για την βραδινή εκπομπή. Ούτε. Ούτε. Το σέβομαι απόλυτα, τελείωσε. Τέλος. Ταφ τέλος. Τα παλικαράκια από το Βέλγιο τα ακολούθησε χθες. 2-0. Ποια Rangers, παιδιά. Ο Τσόλακ. Ποιο Τσόλακ? Τσόλακ, ευχαριστούμε. Τσόλακ, ευχαριστούμε. 2-0 ξεκούραστα, 2-53 πήραμε πάλι. Τι άλλο να δώσουμε, ρε Κώστα? Τι άλλο να δώσουμε, ένα 10. Έχασα τη Λουντομπάνη. Ένα 10 επί ένα 18, επί έτσι, ένα 20, ναι. Επί ένα 30. Δώσαμε τετράδα και βγήκε με διπλασιασμό. Ένα και καλό, τέλος. Έχασα τη Λουντογκόρεστ. Πού τους βρήκες αυτούς? Ναι, ρε, Βουλγαρία, με την Δυναμό Ζάγκρεπ. Έπαιξα το δικό σου. Ναι. Και ένα ακόμη και έχασα τη Λουντογκόρεστ. Δεν πειράζει, τέλος, προχωράμε. Πάνε. Το δικό σου βγήκε. Δύο στα δύο έχεις όμως. Και χθες και προχθές. Δύο στα δύο επί της παρουσίας σου, Κώστα, μου εννοείς. 100%. Θα κάνουμε 5-5 αυτή την εβδομάδα, ξέρεις. Όντως. Και μόνο που δίνεις τέτοια θετική άβρα όταν τα δίνω και δεν τα συζητάς καν. Και δεν τα μιλάς. Δεν τα μιλάς, τελείως. Θα περάσει. Είναι δυνατόν. Κουτσά στραβά, θα περάσει. Άστο να πάνε. Τέλος πάντων. 2:57 Ιουνιόν του Σιλουάζ πλήρων εχθές. Έπαιξα διπλό τη Βικτόρια Πλιζέν λόγω ονόματος. Βγήκε. Και Λουντογκόρεστ με την Δυνάμο Ζάγκρεπ. Δυστυχώς. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Και 2:40 κάτι νομίζω ότι έδινε η Watford τη Δευτέρα. 2:53 το πήρα εγώ. 2:53 Κώστα είναι δυνατόν. Ενέρεση πάρει. Σημαίνει τις αποδόσεις. Ενέρεση πάρει. Δεν είσαι ένα παίκτης ότι και ότι είναι ο γραμμένος. Τι θα παίξει τώρα, ένα 40 που λένε πληρωθήκαμε ταμείο, ένα 40? Τι ένα 40, ναι, ρε παιδιά. Ναι, είναι δυνατό και να χτυπιέμαι και να χτυπιέμαι. Τι ένα 40. Όχι, δάκε το φαβοράκι. Όχι. Δεν το ακουμπάμε ποτέ. Έτσι. Ή μου δίνουν τον Άρη με την Κόμενα ένα 15 και μια εβδομάδα μετά ένα 27 στο ίδιο γήπεδο. Πώς γίνεται αυτό? Πώς γίνεται αυτό? Είναι δυνατό στο ίδιο γήπεδο, μια με κόσμο, μια με χωρίς. Ενέσαι. Και δεν θα το φάω στο goal και over 2,5. 3,70 τη μια το goal και μια εβδομάδα μετά 2,10. Ρε παιδιά, τι μα έχει για χτεσινούς. Θα το φάμε και έτσι και γιουβέτσι. Σωστό. Και μετά μου λέει ο καλός φίλος ο Νίκος Παπαδόπουλος και συνάδελφος. Ναι, πάρει, αλλά δεν ήταν πέναλτι για την Κόμενα. Δηλαδή, Νίκο βγήκε το σημείο. Νίκο βγήκε το σημείο, ο Άρης προκρίθηκε. Ήταν, δεν ήταν πέναλτι, τι μας πειράζει. Ρε τον Νίκο, τι μας είπε πάλι. Ρε τον Νίκο. 22,5, άκου τώρα αυτή την έρευνα. Πες. 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ το 2021, πέρσι δηλαδή, έπαιξαν σε τυχερά παιχνίδια οι Έλληνες. 22,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια χαρά. Και μετά μου λένε ότι είμαστε κρίση και δεν υπάρχουν λεφτά. Ναι, ναι, ναι. 2000. Ναι, ναι, ευχαριστούμε, παιδιά. Όλα καλά. Λοιπόν, από ρεπορτάζ τι έχουμε, έχει τίποτα εκεί στην Αθήνα? Πέρα από αυτό που πήγες να ρωτήσεις και δεν θα ρωτήσεις. Και δεν θα ρωτήσω γιατί σέβομαι, ναι, ότι είσαι ο κεντρικός παρουσιαστής της εκπομπής. Εννοείται. Μου λες, όχι, δεν ρωτώ. Τελείως. Μα όχι, δεν υπάρχει απάντηση για να πάρεις το ερώτημα που θα έκανες σαν... Ούτε θα βάλω question alert. Όπως λέμε, transfer alert. Ούτε καν. Rumors alert. Ναι, 100%. Ούτε θα κάνω τίτιδισμα σαν το φίλο μας τον Κλήτο. Να το ανεβάσω στο Twitter. Ναι, δεν θα το ανεβάσω ούτε εκεί. Αυτός είναι του Twitter-ας, είναι αυτός. Αυτός εκεί τα βάζει. 100%. Πίνει μία από τις συλλεκτικές του μπυρίτσες και ανεβάζει ένα κίνημα μετά.
ο Κλίντον. Τέλος πάντων. Στην Αθήνα νομίζω ήρεμα τα πράγματα, γιατί ο Παναθηναϊκός είναι καταρχήν εν πτήση για να πάει στην Πράγα να παίξει το παιχνίδι με τη Σλάβια. Ναι. Ο Ολυμπιακός υπό τις οδηγίες του νέου του προπονητή και υπό την παρουσίασή του τελικά, και μόλις περνάει από δίπλα μου ένα δικάβαλο Δίας, ελληνική αστυνομία. Όχι δικάβαλο, από αυτά που τρώμε εκεί στην Καρόλ Ντιλ. Ναι, 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 μια χαρά. Ναι, 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 τα οποία άμα τα πούμε στην Αθήνα θα μας κοιτάνε περίεργα. Θα πούνε τι είναι αυτά. Καλά, εννοείται. Έτσι. Και η ΑΕΚ, την οποία περιμένουμε να τη δούμε σε ένα νέο δικό της φιλικό παιχνίδι μακριά από την Αθήνα, αυτό της Παρασκευής, μεθαύριο δηλαδή, κόντρα στην Ομόνοια. Μπασχετικά να πούμε ότι θέλω να πιστεύω πως δεν θα είναι σοβαρός και ο τραυματισμός του Σαμοντούρ, γιατί είδα και το δικό σχόλιο, τον φάγανε όλοι ασχολούμενοι ξαφνικά μαζί του εδώ και ένα χρόνο περίπου, σε πάρα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Η εθνική μας, η οποία συνεχίζει τη δική της προετοιμασία χωρίς κάποιο το απρόπτο, παρόντος τον Αντετοκούμπο, παρόντος του Καλάθη, υπό τις οδηγίες του Ιτούδη. Και πολύ γρήγορα να πούμε, για να μην ξεφύγουμε και από το Ινώρα και τους χορηγούς της ώρας, όσον αφορά το σημερινό σημείο της ημέρας, θα πάμε να παίξουμε ένα σημείο άσος με απόδοση 2-10 από τα σημερινά παιχνίδια για τα προκριματικά και τον τρίτο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League στις 7 το απόγευμα, νωρίς για να έχουμε κάβα για το βράδυ. Καραμπάχ Φερεντσβάρος άσος στο 2-10. Καραμπάχ Φερεντσβάρος άσος στο 2-10. Μάλιστα. Οκ, okay, έγινε πάρει. Κώστα, τέτοια σημεία μόνο εμείς δίνουμε. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Έτσι. Έγινε πάρει. Έγινε. Σε χαιρετώ, Κώστα μου. Έγινε. Χαιρετώ, γεια σου. Γεια.